Τώρα που βρήκαμε την κατάλληλη θέση στον καναπέ, ας πάρουμε μολύβι και χαρτί, γιατί θα χρειαστεί να σημειώσουμε όλα αυτά που αξίζει να κάνουμε αυτή την εβδομάδα από το σαλόνι του σπιτιού μας, για να περνάει η ώρα όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα. Έχουμε όμως και μια πρεμιέρα που πολλοί περίμεναν. Μόλις χθες ανέβηκε ο τρίτος κύκλος της αγαπημένης επιλογής πολλών τηλεθεατών ανά τον κόσμο και μιλάμε για το Ozark. Η βραβευμένη με Emmy σειρά επέστρεψε για άλλα 10 επεισόδια. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Έναν φαινομενικά ήσυχο οικογενειάρχη που ζούσε και εργαζόταν ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων για πολιτικές εκστρατείες στο Σικάγο να ξεπλένει χρήματα για το δεύτερο μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της Αμερικής. Όταν η κατάσταση άρχισε να δυσκολεύει, αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στις λίμνες Ozark του Μιζούρι. Εκεί έπρεπε να ξεπλύνει το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων και μάλιστα γρήγορα. Δύο κύκλοι όμως έφτασαν γι' αυτό. Τώρα, στον τρίτο κύκλο της σειράς, το αστυνομικό δράμα κορυφώνεται με τους πρωταγωνιστές να τα παίζουν όλα για όλα, προκειμένου να διαφυλάξουν όχι μόνο ότι κατάφεραν να χτίσουν, αλλά και τις ίδιες τους τις ζωές. Για να δούμε τι θα δούμε. Αν σας έλειψαν οι ωραίες παραστάσεις μας, τα ζεστά θνεϊκά θέατρα και οι εναλλακτικές σκηνές της πόλης, τότε μένουμε σπίτι για να είμαστε σύντομα και πάλι να παρακολουθούμε παραστάσεις και θεάματα δίπλα-δίπλα. Προς το παρόν πάντως, η οθόνη του υπολογιστή μας αρκεί για να απολαύσουμε όχι μία, αλλά 12 παραστάσεις που έχουν ανέβει κατά καιρούς στο Θέατρο Πορεία. Από την προηγούμενη Τρίτη και μέχρι το Σάββατο 4 Απριλίου, οι σημαντικότερες και πιο συζητημένες παραστάσεις του Πορεία ανεβαίνουν αυτή τη φορά σε μια άλλη σκηνή, αυτή του επίσημου site του θεάτρου για online παρακολούθηση χωρίς κανένα αντίτιμο. Η κάθε παράσταση μένει στο site για 24 ώρες, ξεκινώντας από τις 10 το πρωί μέχρι την ίδια ώρα της επόμενης ημέρας. Σήμερα Σάββατο μπορούμε να δούμε τους τρεις ευτυχισμένους σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Λούλη, τον Δημήτρη Τάρλου και την Άλκη Στυπουλοπούλου. Η γαλλική κωμωδία παρεξηγήσεων ανέβηκε το 2017. Ευτυχισμένοι, θα σας γυρίσουν τα κέρατα ανάποδα. Αντίστοιχα, αύριο Κυριακή ανεβαίνουν online οι τρεις αδερφές του Τσέχοφ με πρωταγωνίστριες της Λένα Παπαλιγούρα, Αλεξάνδρα Ιδίνη και Ιωάννα Παπά. Τις συνολικά 150 παραστάσεις που ανέβηκαν το 2016 παρακολούθησαν περισσότεροι από 30.000 θεατές. Για την ιστορία, όλες οι παραστάσεις του Θεάτρου Πορεία έχουν γυριστεί με 6 κάμερες και κινηματογραφική ματιά για θέαση υψηλού επίπεδου. Αλλάζουμε θέατρο και πάμε νοητά και εικονικά στο Θέατρο Θυσίων, εκεί που το 2012 έγινε ο απόλυτος χαμός με το θρυλικό πια για το θεατρικό κοινό Mr. Μπούφο. Ο Θωμάς Μοσχόπουλος σκηνοθέτησε μια παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες με πρωταγωνιστές την Άννα Μάσχα, τον Γιώργο Χρυσοστόμου και τον Αργύρη Ξάφη. Μια παράσταση αστεία αλλά και συγκινητική, απλή αλλά και σύνθετη, με βιτριολικό, έξυπνο χιούμορ για να μας κάνει την καλύτερη παρέα στην καραντίνα και να μας βάλει και σε κάποιες πνευματικές ανησυχίες που καλό είναι να έχουμε που και που. Το Mr. Μπούφο έχει ανέβει στο YouTube με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Και επειδή αυτές τις μέρες έχουμε ανανεώσει τη σχέση μας με το διάβασμα, 7 εκδοτικοί οίκοι προσφέρουν ελεύθερα e-books και audiobooks. Εκδόσεις Πατάκη, Καστανιώτη, Διόπτρα, Μετέχμιο, Φιλήρα, Μαλιάρης Παιδεία και Comicdom τιμούν τους αναγνώστες τους, παρέχοντάς τους δωρεάν παιδική λογοτεχνία αλλά και λογοτεχνία ενηλίκων. Πώς θα ήταν αν μπορούσε να μας διδάξει μαγειρική ο Gordon Ramsay και υποκριτική η Natalie Portman, σκηνοθεσία ο Μάρτιν Σκορτσέζε, φωτογραφία η Άννη Λίμποβιτς και διοίκηση επιχειρήσεων η Άννα Winter? Απολύτως εφικτό, γιατί στο masterclass.com μπορούμε όλοι να γίνουμε μαθητές τους με ένα συγκεκριμένο και καθόλου απαγορευτικό ποσό το μήνα. Επιλέγουμε την κατηγορία στην οποία θέλουμε να εκπαιδευτούμε, κάνουμε εγγραφή και ξεκινάμε μάθημα. Καλή δύναμη και υπομονή σε όλους. Μένουμε σπίτι.